Εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία ότι ο Στέλιος θα μας φέρει τα καλύτερα. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Ο άνθρωπος μας έφερε πολλά πεπόνια, πολλά καρπούζια. Ξέρετε, λουκούμια είναι αυτά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εδώ στο Αγγελοχώρι, πηγαίνει στις λαϊκές. Μάλιστα το Σάββατο τον βλέπω στη λαϊκή του Πλαγιαρίου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού είναι το μαχαίρι, φέρε να κόψουμε λίγο ένα καρπούζι. Δεν κόβουμε τίποτα εδώ μέσα, σταμάτα. Θα σε πάω τώρα από ποδηλατόδρομους. Κάτσε, γιατί εσύ θέλεις να μου ξεφεύγεις. Κάτσε, κόβω τώρα το τώρα, κόβω. Κόβεται και η Λεωφόρος Νίκης από αύριο. Κόβεται λοιπόν. Από αύριο το πρωί, δεξιά λωρίδα Λεωφόρος Νίκης, τέλος. Γίνεται ποδηλατόδρομος. Μέχρι και Τετάρτη, σε δύο μέρες που έχει τελειώσει, όλη η δεξιά λωρίδα θα γίνει 1,25 και 1,25 δύο αντίθετης κατεύθυνσης ποδηλατόδρομοι. Για να πηγαίνεις και να έρχεσαι από τον ύψος του Ερυθρού Σταυρού μέχρι την Δημητρίου Γούναρη. Μέχρι να δει και το Λευκό Πύργο και μετά θα μπαίνεις πάλι στο Πλακόστρωτο, γιατί εκεί είναι ανοιχτωσιά και θα ξαναανεβαίνεις στον ποδηλατόδρομο που είναι εντός του Πλακόστρωτου. Θα μπαίνεις μετά τη νίκη στο Πλακόστρωτο και θα ανεβαίνεις από ποια ράμπα? Θα δημιουργήσουν μια έτσι, ένα και στη Δημητρίου Γούναρη. Μια ράμπα μικρή για να ενώνει τον ήδη υπάρχον ποδηλατόδρομο με τον νέο κατεβασμένο της νίκης, που θα είναι δύο ρεύματα πάνε έλα και, και τα δύο ρεύματα από τη δεξιά μεριά, από τη μεριά της θάλασσας. Όλα η δεξιά λωρίδα. Ουσιαστικά ο ποδηλατόδρομος κατεβαίνει από το Πλακόστρωτο στον δρόμο, απελευθερώνεται όλο το Πλακόστρωτο. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί. Θα είναι μέχρι και την Τετάρτη, σε μία με δύο μέρες δηλαδή θα έχουν τελειώσει όλες, και από την Πέμπτη θα παραδοθεί ποδηλατόδρομο στους ποδηλάτες. Αμάξια μόνο από τη μεσαία και την αριστερή ρορίδα, που σημαίνει λωρίδα, άρα δεν έχει παρκαρισμένα. Δεν θα έχει παρκαρισμένα. Αυτό σημαίνει πλέον με τη Δημοτική Αστυνομία να ελέγχει τη Λεωφόρο Νίκης για παρκαρισμένα, για αλάρμ, για τα πάντα. Τι ώρα είναι... από αύριο ξεκινάει αυτό? Από αύριο το πρωί. Τι ώρα? Δεν έχουμε ώρα. Θα είπαμε είσαι πρωί. Εκεί, φαντάζομαι. Θα είμαι εγώ εκεί να δούμε τι μας είπε ο κύριος Δημήτρης Μήτρου, ο τεχνικός σύμβουλος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, για τους ποδηλατόδρομους, καθώς μετά τη νίκη έρχεται και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αύριο ξεκινάμε με τη Λεωφόρο Νίκης, όπου ο πεζόδρομος θα κατέβει από το πεζοδρόμιο, θα κάνουμε προσωρινό ποδηλατόδρομο στο δεξί ρεύμα της οδού. Θα υπάρξει ανακατασκευή του οδοστρώματος σε αυτή τη λωρίδα και στη συνέχεια θα μπει η σήμανση και προστατευτικά μέτρα για τους ποδηλάτες. Και θα αποδώσουμε όλο το πεζοδρόμιο στους πεζούς. Η παρέβαση θα γίνει από το ύψος του Ερυθρού Σταυρού μέχρι τη Δημητρίου Γούναρη. Υπολογίζουμε ότι μέχρι και την Τετάρτη θα ολοκληρωθούν οι εργασίες της νίκης και στη συνέχεια, καλώς έχουν των πραγμάτων, εφόσον βγουν και τα απαραίτητα μέτρα από την τροχιά, θα προχωρήσουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή άμεσα. Στη Λεωφόρο Νίκης που θα γίνει ο ποδηλατόδρομος θα είναι μετά και αξιοποιήσιμος κατευθείαν? Θα δοθεί σε χρήση την επόμενη μέρα. Θα συνδεθεί ήδη, θα είναι συνδεδεμένος με το υπάρχον δίκτυο. Δηλαδή ουσιαστικά θα γίνει ένα bypass στο ήδη υπάρχοντα ποδηλατόδρομο, θα είναι δύο κατευθύνσεων και από εκεί πέρα θα υπάρξει και ένταση των μέτρων αστυνόμευσης της περιοχής, ώστε η λωρίδα από την αριστερή πλευρά που έχει παράνομη, παρουσιάζεται το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης, να αντιμετωπιστεί αυτό, γιατί, για να μην υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Μήτρου, από εδώ και πέρα κάνουμε εργασίες και την επόμενη των εργασιών έχουμε νέο δίκτυο ποδηλατόδρομο, είτε μιλάμε για την νίκη, είτε μιλάμε για την Καραμαλή. Σε ό,τι αφορά την νίκη, μετά την Τετάρτη που θα ολοκληρώνουμε στην Καραμαλή, όπως καταλαβαίνετε λόγω του μήκους μιλάμε για στα δύο ρεύματα παρέμβαση από τη Βούλγαρη μέχρι και την Καφτατζόγλου. Εκεί πιστεύω ότι θα τελειώνουμε τις εργασίες 1 με 1,5 χιλιόμετρο την ημέρα. Πρόκειται 3 και 3 χιλιόμετρα, είναι ουσιαστικά 6 χιλιόμετρα παρέμβαση εκεί. Μέσα στον Ιούλιο όμως θα το δούμε να γίνει. Ναι, βεβαίως. Το χρονοδιάγραμμα είναι για μέσα στον Ιούλιο να τελειώσουμε. Και η 30 Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία αυτού του πιλωτικού προγράμματος ή αν έχει αποδοχή και δεν δημιουργήσει προβλήματα θα συνεχιστεί? Θα το εξετάσουμε αυτό και φυσικά θα προσπαθήσουμε να το εντάξουμε και στο ευρύτερο πρόγραμμα. Έτσι και αυτές οι παρεμβάσεις έχουμε λάβει υπόψη το ΒΑΚ που βρίσκεται υπό εκπόνηση. Έχουμε λάβει κάποια μέτρα. Μας προβλημάτισε λίγο η Λεωφόρο Νίκης, αλλά και εκεί βάλαμε το μπρος την αναλογία κόστος-οφέλους και επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας αυτή την περίοδο, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτή την παρέμβαση σε αυτή τη χρονική περίοδο. Ραντεβού λοιπόν αύριο το πρωί στη Λεωφόρο Νίκης, καθώς η δεξιά λωρίδα γίνεται, κυκλοφορίας γίνεται ποδηλατόδρομος. Με ποδήλατο θα είσαι? Όχι.
Ούτε με πατίνι, με τα ποδαράκια μου. Κακός, με ποδήλατο επέν. Θα πάω το απόγευμα εγώ να δοκιμάσω. Να πάω, όχι, από την Πέμπτη. Τι να δοκιμάσεις, αύριο θα ξύνουνε το οδόστρωμα. Τι θα δοκιμάσεις? Θα πάω την Πέμπτη λοιπόν, να δω τι γίνεται. Αν είναι καλός ο ποδηλατόδρομος. Πάνω κάτω, την νίκης, 15 φορές να το τσεκάρω. Καλά θα κάνεις.